Τι κάνεις, αρέσει. Σας υποδέχτηκα. Σε ευχαριστούμε. Στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού. Σε επιθύμησα, αλήθεια. Και εμείς αυτό λέγαμε. Πολύ. Ναι, παιδιά, πού είναι τόσο η Μάρα. Ωραία στη δική σας εκπομπή. Ναι, τόσο άνετα. Και με βγάζετε και κουκλίτσα. Κούκλα είσαι τώρα στα αυτά. Καλά, εντάξει. Είσαι μια χαρά, το ξέρεις. Μεγαλομπεμπέκα. Όχι, πώς το λέω. Ναι, τέλος πάντων. Μεγαλομπεμπέκα. Μεγαλομπεμπέκα. Όχι. Όχι, κάθε χρόνο είσαι πάντως ίδια. Μακάρι. Ξέρεις, δεν αλλάζει. Έχει αποφασίσει. Προσπαθώ. Μέχρι εκεί πάει. Πώς περνάς αυτή τώρα τις μέρες της καραντίνας, ας πούμε. Κοίταξε να δεις. Το μόνο όφελος που έχω από αυτή την καραντίνα είναι ότι έγινα νοικοκυρά. Μπράβο. Πέταξα πράγματα. Πέταξα παπούτσια, ρούχα. Αλήθεια. Άρισα. Άνοιξα ντουλάπια, μπουκάλια, φύγανε κατσαρόλες παλιές. Και τα φυλάω, λέω. Όπου να είναι, αποχαιρετώ τα εγκόσμια. Μεγάλωσα. Τι τα έχω όλα αυτά και τα φυλάω να τα πάρει ποιο. Εντάξει, γελάς τώρα, λέει, πικρή διαπίστωση. Ύπνος ατελείωτος, κρέμες ατελείωτες. Πολύ ωραία, κρέμες κάτι δουλίτσα κάνατε. Κρέμες, ναι, κρέμες. Μπράβο, καθαρισμό, κρέμες. Γυμναστική είμαι στο σπίτι. Και δεν είμαι κοιλιόδουλος. Δεν είμαι. Αυτό γενικά δεν είναι. Σαν γλυκά όμως μ' αρέσει. Mm. Δηλαδή μπορεί να φάω τόσο φαγάκι, αλλά το γλυκό μετά. Δεν σε περιόρισε το γεγονός ότι δεν μπορείς να βγεις, να πας σε ένα θέατρο, να πας στις φίλες σου, να πας μια στην βόλτα. Στην αρχή ήταν δύσκολο. Μετά λίγο το σούπερ μάρκετ, λίγο να πας σε μια φίλη και γράφεις ότι πας στο φαρμακείο. Δεν περνάνε οι ώρες. Καλά, τα ξέρουν και οι ίδιοι. Τι νομίζεις? Σε έχουν σταματήσει ποτέ? Ποτέ. Όχι. Αν σε σταματήσουν και πούνε πού πάτε, κυρία Κοντού. Έχω πάντα τα γραμμένα μου. Βέβαια, τα σωστά μου. Και την ταυτότητα που λένε να και δούμε την ταυτότητα. Βεβαίως. Α, τη δείχνεις και την ταυτότητα. Κρατάω την. Γιατί δεν τη δείχνω, εδώ έχω πει την ηλικία μου την ταυτότητα. Σωστό και αυτό. Ναι. Θα ντραπώ να δείξω. Ίσα-ίσα. Γιατί παλιά με ταξίδευες. Με ταυτότητες που ταξιδεύαμε. Το πρώτο πράγμα που κοιτάγανε στα ξενοδοχεία είναι την ηλικία. Και τώρα μπορεί να. Και τώρα, ναι. Το έχουν από περιέργεια. Από περιέργεια, ναι. Χαρά στο νέο. Τότε ήταν πιο ταμπού. Ρε παιδιά, και τώρα... να θέλεις να το κρύψεις. Στη δική μας τη δουλειά δεν γίνεται. Ναι. Μέχρι στην τελευταία γωνίτσα πάνω στα χωριά ξέρουνε την ιδιωτική σου ζωή, την ηλικία σου, το αυτό σου. Και συνήθως παραπάνω βάζουνε παρά λιγότερα. Εσύ υπήρξε μια εποχή που έκλεβες κανένα δύο χρονάκια. Ποτέ. Είτε μίλαγα καθόλου ή όταν το είπα νταν ακριβώς. Όχι, πριν το πεις. Μα δεν γιατί... μπορώ να γίνω γελία, παιδιά. Βλέπει ο κόσμος. Όχι, εκεί που πάει 41, να πεις 39. Εκεί που είναι 51, όχι, να πεις 49. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Όχι, δεν το έχω κάνει. Ναι. Δεν θέλω. Είσαι σπάνιος. Απόδειξη ότι όταν ήρθα εδώ, τι σας είπα, 80 πλάς. Ναι. Αν χρειάζεται να το πω, θα πω ακριβώς. Δεν θα πω. Καλά, δεν θα το πεις εμάς όμως, θα το πεις εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή τώρα αυτό. Δεν είναι. Πρέπει για ηλικία παίζει ρόλο ή προσωπικό τη. Ή η δύναμη σου. Έχω δει κάτι σαραντάρες που είναι σαράβαλα. Τι σημασία έχει η ηλικία στην ταυτότητα. Να σου πω, Μάρο, σε ρωτούσε προηγουμένως μία συνάδελφος πόσους γάμους έχετε κάνει. Και λέει, έχω κάνει δύο και με τον εαυτό μου. Δύο. Ο τρίτος είναι με τον εαυτό μου. Ναι, παντρεύτηκε τον εαυτό μου. Και ο πιο επιτυχημένος είναι. Του κάνω όλα τα χατήρια, μου κάνει όλα τα χατήρια, περνάμε όνειρο. Ο πιο επιτυχημένος γάμος είναι. Ο πιο επιτυχημένος γάμος, ναι. Ακριβώς. Μάρο, υπάρχει μια. Περάμε μια περίοδο τώρα που οι γυναίκες έχουν βγει πολύ προς τα έξω για να αποκαλύψουν πράγματα που τους έχουν συμβεί. Ξεκίνησε. Γιατί από μου τη... το θύμισες, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Σε στεναχώρησε πιο απ' όλα. Περισσότερο. Πάντα. Το και του αθλητισμού και των συναδέλφων μου, όλα με στεναχωρήσαν. Σε στεναχωρήσανε το γεγονός ότι συνέβησαν. Έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Ναι, γιατί θα βγουν να πούνε ψέματα. Ναι. Όχι, όχι. Από τη φαντασία τους, για όνομα του Θεού. Εσύ έχεις γνωρίσει τέτοιες περιπτώσεις? Όχι, δεν όχι να σου έχει συμβεί, αλλά να το έχεις συζητήσει με συναδέλφους σου, να έχεις μάθει τέτοιες ιστορίες. Όχι. Έπεσα από τα σύννεφα. Αλήθεια. Έπεσα από τα σύννεφα. Και, για και το ιδιαίτερα θέατρο. Για τον Γιώργο τον Κιμούντι, ρε παιδιά. Mm. Δεν είμαστε φίλοι, συνάδελφοι είμαι με τον Γιώργο. Έχω συνεργαστεί μαζί του και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και απορώ τι έχει συμβεί με αυτές τις κοπέλες. Μα όχι περάσαμε θαύμα. Με χιούμορ, με. Τι να σου πω.
Πάρα πολύ ωραία σεζόν ήταν. Μπορείς να αντιληφθείς όμως ότι είναι διαφορετικό να είσαι Μάρο Κοντού και διαφορετικό να είσαι μια κοπέλα η οποία τώρα ξεκινάει. Τέσσερις γυναίκες είμαστε εκεί μέσα. Mm. Ήταν η Ευελίνα η Παπούλια, ήταν η Άννα Μαρία, η Χρυσά η Κλούβα, εγώ, άλλη μία. Δεν ξέρω πώς έγιναν όλα αυτά. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ όσο ξέρω τον Γιώργο, μια σεζόν ολόκληρη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβησαν όλα αυτά. Τις καταγγελίες για τον Γιώργο Κιμούλη ακολούθησαν άλλες καταγγελίες για άλλου είδους δικήματα και παρενοχλήσεις σεξουαλικού πια περιεχομένου. Νομίζω ότι και στο Hollywood είναι γνωστό ο καναπές του σκηνοθέτη. Ναι, βέβαια, director's couch. Είναι δηλαδή ότι αν δεν περάσει τον καναπέ του σκηνοθέτη ή αν δεν περάσει τον καναπέ του πρωταγωνιστή. Αυτό το αισχρό πράγμα που πρέπει να. Για να πάρει μια δουλειά. Λυπάμαι θα να πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εσύ ήσουν τυχερή, λοιπόν, δεν σου συνέβη ποτέ σε όλη την καριέρα. Ποτέ. Ούτε κάποιο να υπονοήσει κάτι. Να, ούτε... καλά. 17 χρονών ένα υπενόησε. Έκανα κάτι διαφημιστικά τότε. Ήμουν μαθήτρια. Ναι. Και είχα ένα αφεντικό. Ούτε θυμάμαι πώς τον λένε. Ένα ψηλό, ο οποίο θα με παίρναγε τουλάχιστον 40 χρόνια. Τότε. Ναι. Τότε. Και μου είπε ότι θέλω να σου δείξω ένα κουστούμι που μου φέρανε από την Αγγλία και το έχει ένας φίλος μου στην Κηφισιά να πάμε μια μέρα. Όχι, λέω, φέρνει το κουστούμι εδώ να το δω. Είχα καταλάβει από μέρες ότι έπαιζε το ματάκι του. Όχι, δεν έχω καμία εμπειρία τέτοια, ευτυχώς. Ευτυχώς, φυσικά, λυπάμαι, λυπάμαι και στεναχωριέμαι όταν ακούω τέτοιες εμπειρίες. Δεν υπήρξε ποτέ σκηνοθέτης ο οποίος να ήταν αυθάδης μαζί σου, υπερβολικός. Ή τον έχουμε... Να βρίζει, να σε υποτιμά. Όχι, 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 δεν μου έχει τι. Να έχουμε διαφορετικές απόψεις και αυτό. Να το συζητήσουμε, όχι, ναι. Δεν μου έχει τι. Να είναι περιπτώσεις ξένης τώρα. Μια φορά ένα σκηνοθέτης χαστούκησε έναν ηθοποιό και νέο, νεότατο. Και πώς τον χαστούκησε, μπαίνοντας, του είπε να κάνεις δεξιά και του λέει δεξιά όπως βλέπετε εσείς ή δεξιά όπως μπαίνω εγώ. Και τον κάναμε πέρα. Το σκηνοθέτη τον ηθοποιό. Τον σκηνοθέτη κάναμε πέρα γιατί ήμουν θείασσας. Τον κάναμε πέρα. Και έφτασε μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, να πάρει να ζητήσει συγγνώμη και να τον βάλει και σε δουλειά. Εντάξει. Εντάξει, ήταν έστω και καθυστερημένα το... Μαρό, ακούγοντας αυτά τα ονόματα, γιατί έχουν, ξέρεις, στα δημοσιογραφικά γραφεία δεν ξέρω αν θα έχουν βγει στον αέρα μέχρι να βγει η συνέντευξή μας, τα ονόματα των ανθρώπων, αλλά μεταξύ μας τα συζητάμε και σου είπαμε για κάποια ονόματα ανθρώπων που έχουν καταγγελίες από συναδέλφους σου ότι κακοποιούν σεξουαλικά ή παρενοχλούν σεξουαλικά. Μάλιστα. Αυτό πώς το ακούς? Τραγικό, απέσιο, φτηνό, βρώμικο, που δεν θέλω να το πιστέψω. Δηλαδή είναι άνθρωποι περάνω πάσης υποψίας. Άρα είναι άρρωστοι οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ικανοί να έχουν μια σχέση, δύο, αν θέλουν και δύο. Άλλο είναι το θέμα τώρα. Είναι η εξουσία, ναι, είναι ότι μου αρέσει να ασκώ την εξουσία μου όσο μπορώ. Ναι. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Είναι να υποβιβάζεις και τον άλλο σαν, ναι, σαν ανθρώπινη. Δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ταλαντούχος για να έχει μια θέση, είτε είναι σκηνοθέτης, είτε θεατράρχης, είτε πρωταγωνιστής, ναι, μπορεί να καταφύγει σε τέτοια μέσα. Είναι τουλάχιστον άρρωστος ή κομπλεξικός. Ναι. Δεν ξέρω. Πες μου φαίνονται εσένα απίστευτα. Ναι. Απίστευτα. Ναι. Λυπάμαι και στεναχωριέμαι. Ναι. Σου μάθε κάτι όλο αυτό που ζούμε τώρα, δηλαδή ζούμε αυτή την εποχή της πανδημίας, ότι όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, πλάνο, ο Θεός γελάει. Ενώ... δεν χρειάζεται να έρθει η πανδημία για να το σκεφτώ. Το έχω σκεφτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα είσαι ένας άνθρωπος που ζει το παρόν του, θες να πεις. Ασυζητητή εγώ. Δεν κάνεις πλάνο. Σε όλους τους τομείς. Όχι, δεν κάνω πλάνο. Ποτέ δεν έκανες πλάνο. Όχι, λέω, ας πούμε, αν μπορέσω να κάνω αυτό, δεν το δένω για θα με απογοητεύσει μετά. Μικρά πλάνα για διακοπές και τέτοια εννοείς. Και μεγάλο να κάνεις, δεν το δένεις, δηλαδή δεν παθιάζεσαι, ώστε αν δεν γίνει να καταρακωθείς. Όχι, δεν κάνω τέτοιες. Πάντα έτσι ήσουν. Από μια ηλικία και μετά που βρήκα τα διαφορά μου. Τα ισοψυχά σου είναι. Τα ισοψυχά μου. Την αυτογνωσία μου, όσοι έχω. Πώς τη βρήκες την αυτογνωσία? Με κόπο. Κόπο πολύ. Ναι. Πρέπει να φτάσει στον πάτο. Και όταν αρχίσεις και αναδύεσαι και έχεις το κουράγιο να σκαλιστείς πολύ βαθιά,
Κερδίζει πράγμα. Γιατί χρειάστηκε. Ναι, γιατί το έκανε. Χρειάζεται να μάθει εσένα πολύ ναι, ναι, καλά. Ενώ, ναι, φυσικά αυτό πρέπει να το κάνει και από μικρή ηλικία και πάντοτε. Αλήθεια ναι. Είναι να γνωρίζει τον εαυτό σου. Άλλοι δεν το κάνουν ποτέ. Φυσικά. Έχουν και πεθαίνουν έτσι. Άλλοι είναι τυχεροί ναι. Και κάποια αυτό. Στιγμή σε ένα πικ τη ζωή του ή σε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονό φτάνει, αναγκάζεσαι για να συνεχίσει να δει να ψαχτεί. Αυτό θέλω να μάθω, αν δεν είναι πολύ προσωπικό. Τι είναι αυτό δηλαδή που σε παρακίνησε να ψάξει μέσα σου και να κάνει αυτή την αυτογνωσία που λες. Το ότι δεν ήμουν καλά με μένα. Δεν πέρναγα καλά με μένα. Πάντα κάτι με στεναχωρούσε, κάτι με καταπίεζε, κάτι με έθλιβε. Δεν έβλεπα τα πράγματα αισιόδοξα. Ναι. Πέρασα μια εποχή τέτοια. Εσύ, που είσαι. Ναι. Που έρχεσαι εδώ και γεμίζω χώρο. Να σου πω γιατί. Είχε πεθάνει η μητέρα μου, είχαν συμβεί διάφορα γεγονότα και στον ερωτικό τομέα ναι. Και στον οικογενειακό, ήταν όλα και... Ένιωσες την ανάγκη να... Ένιωσα την ανάγκη να αποσυρθώ εσωτερικά, ξέρεις, και σιγά σιγά να ανεβαίνω σκαλάκι σκαλάκι και να λέω, σε πείραξε αυτό, μήπως θες κι εσύ, τα βάζα κάτω όσο μπορούσα αντικειμενικά. Ναι. Τα ερωτικά σου σε επηρέαζαν πάρα πολύ. Ένα διάστημα ναι. Από ένα σημείο και μετά καθόλου. Δηλαδή? Καθόλου. Κοίταξε, όταν είσαι νέος, είσαι πιο εύθυκτος, είσαι πιο ρομαντικός, είσαι, τα θέλεις όλα λιγάκι παραμυθένια και το παραμικρό που είναι φάλτσο, σε ενοχλεί. Όταν μεγαλώνεις, δεν σε ενοχλούν αυτές οι μικρές λεπτομέρειες. Όπως εγώ δεν πιστεύω, που λέει ο κόσμος, αυτός την παράτησε. Ερωτεύτηκε μια άλλη και έφυγε. Δεν το πιστεύεις. Όχι. Συμβαίνει όμως. Όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, φταίνε και οι δύο. Εσύ που έχεις καταλήξει για τους δικούς σου χωρισμούς, τι έφταιγε. Και οι δύο. Ναι. Ομολογώ και οι δύο. Έχεις πρώτα ένα... χάνεσαι, παιδί μου, στη διαδρομή χάνεσαι. Ναι, έχεις ένα ένας συγκεκριμένο... Ο άλλος μένει. Κάτι ναι. Συμβαίνει και χάνονται οι άνθρωποι. Έχεις ένα συγκεκριμένο λάθος που επαναλάμβανες. Εγώ, ίσως, όχι. Ναι. Όχι, δεν ήταν συγκεκριμένο το λάθος. Α, έκανες άλλα κάθε φορά. Λάθος όχι. Μπορεί η δουλειά σου όμως και η φήμη σου να ήταν ένα εμπόδιο, δεν ήτανε. Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω. Είσαι σίγουρη? Το εμπόδιο ήμουν εγώ. Ναι, εντάξει, εσύ... Εγώ ήμουν το εμπόδιο. Ξέρω καλά. Μην το αναλύσουμε τώρα αυτό, όχι, παιδιά. Λίγο έτσι. Να με πληρώσετε. Ένα τυράκι δώσ' μας. Όχι, μην το αναλύσουμε, αλλά ένα τυράκι δώσ' μας. Έτσι, μια... Κοίταξε να δεις. Όταν ο άλλος είναι φουλ ερωτευμένος μαζί σου και σε έχει γεμίσει από τον ερωτά του, ναι. Την ψιλοκαβαλάς. Το πιστεύεις, Ναι, την ψιλοκαβαλάς. Είσαι ότι είναι δεδομένος. Εγώ τουλάχιστον μία φορά την ψιλοκαβάλισα, ομολογώ. Ναι. Ότι είσαι δεδομένη για αυτόν, ναι, ότι ναι, δεν... Ναι, εκεί ναι, είναι, δεν πάει πουθενά. Δεν πάει πουθενά. Και πήγε, Και πήγε, ναι, και τι έγινε. Και εγώ έχω πάρει. Τι σημαίνει. Πρώτα χάνονται οι άνθρωποι, ρε παιδιά μου. Πάρτε το απόφαση. Κάθεσαι και μετράς, τώρα που έχεις και χρόνο και δεν έβλεπες και πολύ τις φίλες σου, γιατί πόσο κωδικό 6 να βάλεις και κωδικό 2. Ένα. Μια μπυριμπούλα την έπαιζα από τότε. Α, την έπαιζες. Βέβαια, πήγαινα και στο γιατρό. Τα ξέρουνε, μην γελάτε, παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι ξέρουν. Σιγά τώρα που θα ασχοληθούν με 4 γυναίκες μεγάλες, πάντα οι ίδιες που παίζουν μια μπυρίμπα, ξέρω εγώ, στις 10 μέρες. Ναι, εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ωραία, λοιπόν, σε αυτό το χρόνο που θεωρώ ότι έμεινες μόνη σου, κάθισες να κάνεις λίγο απολογισμούς, να πεις, παιδί μου, ποιες ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου, ποιες ήταν οι πιο χαρούμενες. Τους έχω κάνει τους απολογισμούς μου τώρα, μετά τα ούτα, τους έχω κάνει, είχα δεκαετίες να τους κάνω. Έκλεισες λογαριασμούς. Έκλεισα λογαριασμούς, όλα ήταν υπέροχα, παιδιά. Ναι. Και τα κακά και τα άσχημα και τα κλάματα και οι χωρισμοί και τα πατώματα και τα μη πατώματα και το κυνηγητό, το μη κυνηγητό, οι αγωνίες, όλα αυτά που έζησα με έκαναν αυτή που είμαι σήμερα. Μάρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά δεν θέλουμε να φύγει ακόμα, τι? Γιατί έχει και καιρό να έρθει. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Ερωτήσεων, το έχουμε ξανακάνει. Άντε πάλι. Όχι, ναι. Άντε πάλι, έχουμε αλλάξει ερωτήσει. Θα σ' αρέσει, αφού σ' αρέσει. Στο τέλο τη, τι ωραία που πέρασε πάντα. Ωραία. Πάντα περνά, ωραία. Πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε προ το παρόν.